Καλησπέρα σε όλους, θα και με εδώ και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη νέα τρομερή ομάδα που έκτισα κάπου στη μέση του Weekend League και συνέχισα το μισό Weekend League ακόμα με αυτή την ομάδα. Κατευθείαν είμαστε εδώ στο FIFA, από ό,τι μπορείτε να δείτε τα coins μου από 2,5 εκατομμύρια ή όσο ήταν σε κάποια από τα προηγούμενα μου βίντεο που είχατε δει έχουν πάει στα 187 χιλιάρικα, τα έχω χαλάσει σχεδόν όλα. Και με αυτά τα coins και συν κάποια άλλα που θα πάρουμε από τα rewards θα πάρουμε άλλο ένα παίχτη ο οποίος είναι παίχτης κλειδί για την ομάδα και θα έχουμε τρομερή ομάδα η οποία μετά για να αναβαθμιστεί θα θέλει τρομερές κάρτες για να γίνει καλύτερη από ό,τι ήδη είναι. Χωρίς να χάνουμε χρόνο πάμε κατευθείαν στο squad και από ό,τι μπορείτε να δείτε στον πάγκο είναι ακόμα ο Αζάρ. Ο Μπαμεγιάνγκ, αυτή που ήταν βασική στην προηγούμενη ομάδα, είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή και δεν θα είναι σε αυτή την ομάδα που θα δείτε τώρα. Αρχικά, συγγνώμη πάλι για το φωτισμό αν με βλέπετε λίγο πιο σκοτεινό στην κάμερα, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει η λάμπα που έχω στο δωμάτιο που είναι πιο σκοτεινή και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να φαίνομαι πιο φωτεινό. Δεν έχω λάμπα ή κάτι και δεν χωράει κάτι αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου. Με το κινητό μου, αν βάλω φακό, θα φαίνομαι πολύ χάλια. Ακριβώς αυτό. Και τώρα πάμε κατευθείαν να σας δείξω τη νέα μου ομάδα. Λοιπόν, στο τέρμα. Δεν μπορείς να πας ποτέ λάθος, βασικά μπορείς να πας λάθος. Εν τω μεταξύ δείτε εδώ πόσους τερματοφύλακες έχουμε κόκκινους. Μόνο τερματοφύλακες βγάζουμε από τα κόκκινα. Στο τέρμα έχουμε τον Allison, untradeable, οπότε δεν τον αλλάζω προς το παρόν. Αν και σκέφτομαι να δοκιμάσω τον Pope, γιατί τον έχουν όλοι και είναι 6-7, είναι πάρα πολύ ψηλός ο Pope και από ό,τι έχω ακούσει είναι και πολύ OP. Οπότε μπορεί να μην χρειαστεί να έχουμε καν τον Allison. Θα μου πεις είναι untradeable, γιατί να δοκιμάσεις Pope. Γιατί μπορώ τον Allison να τον βάλω σε κάποιο SBC, 90 rating είναι, άνετα μπαίνει σε κάποιο SBC. Τώρα, αριστερό CB, Gomez, untradeable κι αυτός. Από τα αγαπημένα μου CB στο παιχνίδι, δεν τον περνάει τίποτα, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε CB είναι ο Gomez. Και προφανώς δίδυμο μαζί με τον Gomez στα CB έχουμε το Vidic. Και αυτός untradeable, μέχρι τώρα η τριάδα εδώ πέρα είναι untradeable. Ο Vidic είχε βγει από το 100k pack από τα objectives και είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε CB, καλύτερος από τον Gomez και καλύτερος από ό,τι άλλο CB έχω δοκιμάσει γενικά σε αυτό το game. Δεν έχει κάτι κακό ο Vidic, είναι πραγματικά απίστευτος. Το passing του μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λίγο κακό, αλλά δεν φαίνεται τόσο σε μένα, δεν ξέρω γιατί. Πάντως ευτυχώς είναι μια χαρά το passing του. Και τώρα πάμε στο δεξί back, στο οποίο δεξί back έχουμε το Mukiele, τον οποίο τον έχουμε γενικά. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι είχατε δει προηγουμένως. Οι περισσότερες αλλαγές έχουν γίνει στην επίθεση, τις οποίες θα τις δείτε σε λιγάκι. Ξέρετε τι έχω και στο left back, δεν έχω αλλάξει κάτι, Mendy προφανώς. Σαν LM που τον έχω CM είναι, μισό λεπτό να βρω που είναι το LM. Αγόρασα ξανά τον Dembélé που τον είχα πιο παλιά, κάνει link με το Mendy. Και γενικά πολύ καλός ο Dembélé, έπρεπε να είναι στην ομάδα, χρειαζόταν και θα σας πω γιατί. Εδώ στο CM είναι η αλλαγή που θα σας δείξω μετά. Για τώρα ας βάλουμε εδώ πέρα αυτόν που έχω γενικά για να αρχίσω το game. Εντομελέ δεν είναι αυτός ο CM, CDM βασικά που έχω μέσα στο παιχνίδι. Θα σας εξηγήσω τι είχε γίνει και γιατί έχω αυτόν. Και τώρα στο επόμενο CM έχουμε τώρα ένα και μοναδικό Σισοκό, ο οποίος Σισοκό παίζει CDM για μας. Και αντί για Εντομπελέ θα σας το πω από τώρα γιατί σίγουρα θα βρίσετε πολύ, αλλά Εντομπελέ δεν είναι στην ομάδα. Βγαίνει ο Εντομπελέ στην αρχή του παιχνιδιού και μπαίνει ο Πάρτι, για να το ξέρετε. Δεν μπορώ να τον βάλω στον Πάρτι στην ομάδα γιατί δεν θα έχει chemistry, οπότε τον βάζω σαν αλλαγή. Αλλά δεν είχα αυτό εξ αρχής, είχα αγοράσει τον Rule Breaker τον Αντρέ. Έναν Αντρέ Λουρμπλέικερ. Rule Breaker τέλος πάντων Αντρέ, κάπου στα 90 χιλιάρικα, απέσιο CDM, δεν μπορούσε να κόψει την μπάλα το παιδί. Οπότε απλά τον πούλησα κατευθείαν, δεν καθόμουν άλλο με τον Αντρέ. Τώρα στο right wing δεν έχω right winger, έχω left winger, ο οποίος left winger είναι ο Maximin. Έκανα λίγο zoom για να μην δείτε ποιος άλλος left winger είναι εκεί πέρα, να μην φάτε spoil. Είναι ο Maximin, τον οποίο δεν ήθελα να τον αλλάξω, θα μπορούσα να βάλω κάποιον άλλον εδώ, αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να κρατήσω το Maximin γιατί ξέρω πόσο καλός και πόσο σπασμένος είναι, οπότε εδώ πέρα έχουμε το Maximin. Striker, Mbappé, επανήλθε στην ομάδα Mbappé, ορίστε. 21 μάτς, 23 γκολ, 8 assists. Ξαναεπέστρεψε δυναμικά ο Mbappé. Τρομερή κάρτα, πλήρωσα 1,4 εκατομμύρια για να τον πάρω. Όταν τον είχα πουλήσει, 1,550. Οπότε έβγαλα πολλά coins. Όχι, έβγαλα. Δεν έχασα coins ουσιαστικά. Τον πούλησα και τον αγόρασα σε μια καλύτερη στιγμή. Και στο left wing μου έμεναν 1 εκατομμύριο και κάτι ακόμα. Και αποφάσισα να αγοράσω Neymar. Και αυτή εδώ πέρα, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι η νέα μου ομαδάρα. Πραγματικά ομαδάρα. Gameplay από αυτή την ομάδα θα δείτε αύριο, που αύριο θα ανέβει η ανασκόπηση του Weekend League γενικά και πώς τα πήγαμε σε αυτό το Weekend League. Τα πήγαμε πολύ καλά, σας το λέω από τώρα, και αύριο θα δείτε gameplay με αυτή την ομάδα από το γουλού.
Και εδώ η αλλαγή που έλεγα είναι ότι έχω 180 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή και μετακόμισα από τα rewards και κάποια invest που έχω κάνει που θα τα πουλήσω, θα φύγει ο Ντομπελέ και θα αγοράσουμε Καντέ. Οπότε φανταστείτε λίγο την ομάδα. Λείπει μόνο Καντέ αυτή τη στιγμή που έχω τον Μπάρτεϊ προς το παρόν που μπαίνει και είναι πάρα πολύ καλός. Και η ομάδα σε 4-2-3-1, πλέον παίζω 4-2-3-1, το άλλαξα το 4-4-2 και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλή αλλαγή αυτή, το 4-2-3-1, γιατί είναι πάρα πολύ καλό σύστημα. Παίζω όπως είναι η τετράδα της άμυνας, τα δύο CDM είναι ο Σισοκό και ο Πάρτεϊ προς το παρόν, αλλά από την πέμπτη και μετά που θα βγουν τα rewards θα είναι ο Σισοκό και ο Καντέ. Αριστερό κάμινο Ντεμπελέ, δεξί κάμινο Μαξιμίν, κεντρικό καμ ο Νεϊμάρ και striker ο Mbappé. Και επίσης όλη μου η επίθεση και οι 4 έχουν 5 skill moves, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα skill moves. Και γενικά όλη μου η επίθεση έχει 5 skill moves, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Η άμυνά μου είναι τρομερή, δεν θέλω να αλλάξω τίποτα από την άμυνα. Ό,τι καλύτερο είναι η άμυνά μου. Ο Σισοκό είναι σπασμένος και ο Πάρτι είναι πολύ καλός, αλλά και είχα τον αλλάξω για τον Καντέ γιατί ήθελα να ξαναγοράσω τον Καντέ. Τον είχα πολύ πιο παλιά για όσους το θυμάστε. Οπότε με Σισοκό Καντέ στα CDM δεν μπορείς να πας λάθος και γενικά όλη αυτή η ομάδα θα είναι υπερομάδα και πραγματικά το επόμενο μου upgrade παίζει να είναι πολύ μεγάλο upgrade. Καλά θα μου πείτε τώρα έχεις Ντεμπελέ και Μαξιμίν στην ομάδα, ναι, αλλά είναι σπασμένοι και είναι πάρα πολύ καλή γενικά, ειδικά και εξωτερικά cams που τους έχω. Αλλά γενικά το επόμενο μου upgrade θα είναι κάπου εκεί λογικά, ή στο Ντεμπελέ ή στο Μαξιμίν. Δεν ξέρω τι θα αγοράσω, θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό όμως, ανάλογα και πόσο γρήγορα θα βρούμε coins. Αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η νέα μου σπασμένη ομάδα, νέα καινούργια ομάδα. Ό,τι καλύτερο είναι αυτή η ομάδα, πραγματικά. Έχω χαϊπαριστεί full με αυτή την ομάδα. Και δεν έπαιξα καν ολόκληρο γουλού μαζί της. Έπαιξα το μισό Weekend League και τα πήγα και πάρα πολύ καλά. Και θα δείτε το gameplay και τι βγήκαμε γενικά αύριο και τα ρεγόρ στην Παρασκευή. Οπότε μην χάσετε κανένα από αυτά τα βίντεο. Θα βγάλουμε τώρα 3 μέρες συνεχόμενα βίντεο επειδή σας αγαπάω και θα βγάζουμε βίντεο κάθε μέρα σχεδόν. Μόνο το Σαββατοκύριακο δεν βγάζω επειδή έχω το γουλού και δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε γνώμη για την ομάδα κάτω στα σχόλια. Πώς σας φαίνεται, τι θα βάζατε εσείς σαν αλλαγή σε κάποιον, αν θα αλλάζετε κάτι γενικά. Αν και νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι τέλεια, δεν θα αλλάξω τίποτα νομίζω. Μέχρι δηλαδή το επόμενο γουλού, απλά θα πάρω έναν Καντέ για να έχω στο CDM μαζί με το Σισοκό. Οπότε, αυτή είναι η ομάδα μου, τρελή ομάδα πραγματικά. Έχω παίξει και στο γουλού μαζί της, το μισό γουλού δηλαδή. Κάποια rivals, έχω να πω ότι είναι απίστευτη ομάδα. Οπότε, αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, πείτε μου όπως είπα γνώμη για την ομάδα και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα από το επόμενο μου βίντεο. Gameplay από την ομάδα αύριο και αυτά θα τα πούμε αύριο ξανά στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε. Γεια σας.